Είναι μεγάλη χαρά μου που ξεκινώ τον κύκλο των επισκέψεων μου στα Υπουργεία. Βρισκόμενος σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας, θέλω να ευχηθώ στην νέα ηγεσία του Υπουργείου, στην Υπουργό, στον Υφυπουργό, καλή επιτυχία, καλή δύναμη στην επιτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι η παιδεία αποτελεί για μένα προσωπικά απόλυτη πολιτική προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μια ποιοτική δημόσια παιδεία για όλα τα Ελληνόπουλα, για αναβαθμισμένα πανεπιστήμια, για τη σύνδεση των πανεπιστήμιων με την αγορά εργασίας. Η Υπουργός περιέγραψε άμεσες πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει η ηγεσία του Υπουργείου και θα γνωρίζει και γνωρίζουμε όλοι οι Υπουργοί ότι έχουμε θέσει ως πρωθυπουργικό γραφείο πολύ συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα στους οποίους αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Θέλω εδώ πέρα από το Υπουργείο Παιδείας να εκφράσω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιτελούν με αυταπάρνηση και με αγάπη το καθήκον τους. Και θέλω να γνωρίζουν ότι είναι σύμμαχοί μας σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα καταβάλουμε να προσφέρουμε στα Ελληνόπουλα όσο το δυνατόν καλύτερη παιδεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου κόσμου ο οποίος αλλάζει συνέχεια. Θέλω και πάλι να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να τους ευχηθώ καλή δύναμη. Αντίστοιχοι κύκλοι επισκέψεων δικών μου θα ακολουθήσουν σε μία σειρά από Υπουργεία. Ολοκληρώνουμε σήμερα την πρώτη μας εβδομάδα μετά την εντολή την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι έχουμε ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής για το πώς σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε. Έμφασή μας πάντα είναι το αποτέλεσμα, όχι η επικοινωνία. Το αποτέλεσμα για το πώς θα κάνουμε τη ζωή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, και με έμφαση κυρίως στα παιδιά μας που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, πώς θα κάνουμε τις ζωές όλων των Ελλήνων καλύτερες. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο έργο σας.